Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Ο κύριος Λόντιος Φιλοθέου εκ μέρους του Σταύρου Μαλά. Καλημέρα. Και ο συνάδελφος, ο Κωνσταντίνος Ζένιος, εκ μέρους του κυρίου Λιλίκα. Καλημέρα και σε σένα, Κωνσταντίνο. Καλημέρα, Νικόλα. Λοιπόν, πριν συζητήσουμε να δούμε σε ποια σημεία κέρδισαν ή έχασαν οι υποψήφοι, να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την χθεσινή συζήτηση. Αφορά κυρίως το Κυπριακό και το θέμα της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, αλλά και τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί μέχρι στιγμής. Παρούσες προτάσεις θα πρέπει να θεωρούνται άκυρες εάν οι προτάσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς δεν γίνουν αποδεκτές. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία σε αυτές τις προτάσεις, στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης, το παρόν έγγραφο και συμβιβαστικές προτάσεις που περιλαμβάνονται θα πρέπει να θεωρηθεί οτιδήποτε υποβλήθηκαν. Θα ήθελα ένα μόνο να πω. Εάν υπάρχει ο ισχυρισμός, και υπάρχει ο ισχυρισμός που τον ακούω καθημερινά, ότι τις κατέθεσες έμειναν και αποτελούν κληρονομιά. Ακούω όμως έναν υποψήφιο, πιο συγκεκριμένα τον φίλο μου τον Νικόλα, με τη νέα στρατηγική, να λέει ότι εάν εκλεγεί θα αποσύρει τις προτάσεις. Δηλαδή ένας υποψήφιος μπορεί να τις αποσύρει, αλλά εκείνος που τις κατέθεσε και ρητός διαλαμβάνει κάτω από ποιους όρους κατέθεσα, δεν μπορεί. Κατά την ίδια λογική, έχουμε μπροστά μας μήπως τις προτάσεις που κατέθεσε ο Τάσος Παπαδόπουλος στον κύριο Μπρέντερχαστ τότε για τροποποίηση του σχεδίου ΑΝΑΝ. Ομολογώ σύγχυση. Τελικά οι προτάσεις του είναι άκυρες, όπως πριν λίγο ισχυρίστηκε, ή αποτελούν το πλαίσιο λύσης του Κυπριακού, όπως είπε πριν από λίγες μέρες σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Φιλελεύθερος. Το 2013 ο ίδιος είχε ισχυριστεί ότι θα αποσύρει προτάσεις, αλλά σήμερα είναι προσβολή κάποιος να εισηγείται ότι πρέπει να αποσυρθούν προτάσεις. Σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα των διαπραγματεύσεων, η πρώτη μου συνάντηση, εάν με τιμήσει φυσικά ο λαός με την ψήφο του, θα είναι με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Καθώς πιστεύω ότι ο συντονισμός μεταξύ Αθηνών και Λευκωσίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα. Και μετά θα απευθυνθώ στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, έτσι ώστε να του επεξηγήσω τις δικές μας θέσεις και αντιλαμβάνεστε τότε θα έχω τη λαϊκή εντολή στη βάση της νέας στρατηγικής, η οποία θα έχει κριθεί σε αυτές τις προεδρικές εκλογές, και θα ζητήσω από τον Γενικό Γραμματέα να σεβαστεί τη δημοκρατική βούληση του λαού. Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι όλοι σε αυτό το τραπέζι πρέπει να συμφωνήσουμε σε ένα πράγμα. Δεν είναι αλήθεια ότι οδηγούμαστε σιγά σιγά προς την οριστικοποίηση της διχοτόμησης. Και αυτό το άκουσα από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, ότι δεν έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας για να διεκδικήσουμε λύση του Κυπριακού. Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι αν συνεχίσουμε πάνω σε αυτή την πορεία, τότε αυτά τα προβλήματα που είδαμε σήμερα με την Τουρκία και τη Συρία θα τα κληρονομήσουμε εδώ στην ίδια μας την πατρίδα, και η αποσταθεροποίηση της Κύπρου, συνεπία της κληρονόμησης αυτών των προβλημάτων, θα θέσει σε κίνδυνο ολόκληρη μας τη χώρα. Και κάποιος θα διρωτάται, γιατί φάσκουμε και αντιφάσκουμε όσον αφορά το τι ακριβώς επιδιώκουμε στο Κυπριακό, είτε από τη μια με τις νέες στρατηγικές που ουσιαστικά είναι ενάντια στη συμφωνημένο πλαίσιο λύσης του Κυπριακού, είτε με συνοβασίες. Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός αυτό μου είπε. Και συμφωνώ μαζί του ότι αν δεν προχωρήσουμε τάχιστα, έτσι ώστε να λύσουμε το Κυπριακό, τότε θα αντιμετωπίσουμε μπροστά μας αυτά τα διλήμματα. Ναι, όντως. Αποδέχτηκα τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία και την υπερασπίστηκα, θέλετε, μέχρι το 2004, γιατί πίστευα, όπως ο καθένας από εμάς, ότι μπορούσαμε να δώσουμε και δύναμη ο καθένας το περιεχόμενο που θέλαμε. Δεν υπήρχε πουθενά ουσιαστικά τέτοια μορφή λύσης ή τέτοιο πολίτευμα παγκόσμια για να μπορούμε να αναφερθούμε σε αυτό. Στη συνέχεια, μετά το 2004, νομίζω κανένα δεν νομιμοποιείται το σχέδιο ΑΝΑΝ που έδωσε Σάρκαν και ωστά στη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Να καμονούμαστε ότι δεν αντιλαμβανόμαστε τι είναι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Επιπλέον, οι συγκλήσεις Χριστόφια Ταλάτ και οι συγκλήσεις Νίκο Αναστασιάδη Ακιντζή έχουν δώσει όχι μόνο περιεχόμενο αλλά και μορφή σε αυτή τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, η οποία αντί να ανατρέπει τα δεδομένα που δημιούργησε η εισβολή και η κατοχή, τη διχοτόμηση για παράδειγμα, τα νομιμοποιεί. Διότι και πάλι θα ζούμε χωριστά. Εμείς θεωρούμε ότι η ομοσπονδία είναι μια μορφή διχοτόμησης. 43 χρόνια διαπραγματεύσεων δεν έχουν οδηγήσει σε κανένα θετικό αποτέλεσμα. Και εμείς προτείνουμε τη λύση του ενιαίου κράτους από την ημέρα ιδρύσεως του Εθνικού Λεγούμενου Τόπου. Θεωρούμε ότι το Κυπριακό είναι πρόβλημα εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής. Δεν είναι μια δικοινοτική διαφορά.
Μέχρι σήμερα διαπραγματεύσεις εστιάστηκαν ακριβώς ότι το ζήτημα στην Κύπρο αφορούσε μόνο τις δύο κοινότητες. Για μας, όπως είπα και προηγουμένως, είναι ζήτημα αποκλειστικά εισβολής και δοχής. Χρησιμοποιώντας τα ψηφίσματα των ΗΕ και του Συμβουλίου Ασφαλείας, θα επιδιώξουμε να επανακαθορίσουμε τον Κυπριακό ως πρόβλημα το οποίο έχω ήδη αναφέρει. Σε αυτήν την πορεία, τη στήριξη θα την αντλήσουμε μέσα από επαφές τόσο στην Ευρώπη, αλλά και προς τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Μάλιστα. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από το χθεσινό βραδινό debate. Έρχομαι κοντά σας, κυρία Δημητρίου. Για σύγχυση έκανε λόγο ο Νίκολας Παπαδόπουλος. Είναι άκυρες τελικά οι προτάσεις ή όχι? Τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα. Υπάρχει συμφωνημένη αρχή, δεν το λέμε τώρα. Το είπαμε από την αρχή ότι και ισχύει ότι τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί αν δεν έχουν συμφωνηθεί όλα. Αυτό ίσχυε από την αρχή και αυτό και ισχύει και αυτό ανέφερε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Άρα όλα αυτά τα οποία παρουσιάζονται ως υποχωρήσεις από συγκεκριμένο επιτελείο ή συγκεκριμένα επιτελεία, θέλετε, δεν ισχύουν σε καμία των περιπτώσεων. Και το έχει ξεκαθαρίσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και να μην ξεχνάμε ότι στο τέλος της μέρας είναι ο λαός που θα αποφασίσει για την όποια λύση. Δεν είναι όποιος ένας θα αποφασίσει και θα φέρει τη λύση και θα περάσει. Ο λαός θα αποφασίσει με την ψήφο του, με την ετοιμιγορία του. Όπως πολύ σωστά αποφασίζει πάντοτε. Όμως, όσες διαφορετικές αναγνώσεις και αν υπάρχουν στην έκθεση Κιουτέρες, γιατί περί αυτού πρόκειται, ο ένας εκλαμβάνει, απομονώνει τη μια παράγραφο και τη διαβάζει διαφορετικά, και άλλος κάπως αλλιώς. Το σημαντικό όμως και το δεδομένο είναι ότι η δική μας πρόταξη για να συζητήσουμε την ασφάλεια και την εγγύηση για πρώτη φορά, που είναι ο πυρήνας του Κυπριακού, που είναι η ουσία του Κυπριακού, βρίσκει ανταπόκριση στο πλαίσιο Κιουτέρες από το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και σήμερα, μετά από τόσα χρόνια διαπραγματεύσεων, είναι πλέον ξεκάθαρο και αυτό χάρη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στη διαπραγματευτική μας ομάδα και στη στήριξη βεβαίως την οποία είχε, ότι δεν μπορεί όποια λύση να ενέχει εγγύησεις, να ενέχει παρεμβατικά δικαιώματα, να ενέχει τουρκικό κατοχικό στρατό. Ένα φυσιολογικό κράτος, αγαπητέ κύριε Μαρκαντώνη, δεν μπορεί να έχει αυτές τις προϋποθέσεις. Και πλέον είναι αυτό ξεκάθαρο. Και πάνω σε αυτή τη βάση συνεχίζουμε. Πολύ σωστά λέχθηκε ότι δεν μπορούμε να λοξοδοτήσουμε. Δεν μπορούμε να διαγράψουμε 40-30 πόσα χρόνια διαπραγματεύσεων και να ξεκινήσουμε από το μηδέν για να πάμε πού. Εμείς εμένουμε στις ομόφωνες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, στα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στις διαχρονικές μας θέσεις, τις οποίες έχουμε βάλει εκεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, για να μπορούμε να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε ακριβώς για τον υπέρτατο στόχο που παραμένει αναλύωτος. Και αυτός δεν είναι άλλος από την απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας. Άρα, όσο και να προσπαθούν κάποιοι να καταλογίσουν ευθύνες στη δική μας πλευρά, εμείς αυτό που λέμε και σε αυτό πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι, ότι αυτός ο οποίος είναι ο φταίχτης για το γεγονός ότι δεν έχουμε λύση και δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε σε λύση, είναι η αδιαλαξία της Τουρκίας που δεν δέχτηκε να προχωρήσουμε στην όποια συζήτηση, αφού μάλιστα επέμενε σε αυτές τις εγγύησεις, σε αυτά τα παρεμβατικά δικαιώματα και στην παρουσία κατοχικού στρατού. Κυρία Προκοπή, ο κύριος Παπαδόπουλος θα αποσύρει προτάσεις αν εκλεγεί. Και θέλω να ρωτήσω ακόμα κάτι. Θα ρωτήσω και τον κύριο Ζένιο. Ο κύριος Μαλάς χθες βράδυ ξεκαθάρισε ότι αν είναι στο δεύτερο γύρο δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση ούτε να δεχθεί οποιαδήποτε επιστολή, ούτε να απαντήσει, ούτε να συνεργαστεί με το ΕΛΑΜ. Τι θα πράξει ο Νικόλας Παπαδόπουλος εάν είναι αυτός στο δεύτερο γύρο? Ναι. Να αρχίσω πρώτα από το Κυπριακό, γιατί θέλω ακριβώς να ξεκαθαρίσω όλα αυτά που έχουν συζητηθεί μόλις τώρα. Ναι, και εγώ ομολογώ σύγχυση με όλα αυτά που λέει ο κύριος Αναστασιάδης και σίγουρα ομολογώ και σύγχυση με όλα αυτά που ακούσαμε και τώρα το πρωί. Διότι από τη μια λέμε ότι έχουμε διαχρονικές θέσεις και μένουμε σε αυτές τις διαχρονικές θέσεις και δεν μπορούμε να τις διαγράψουμε και από την άλλη λέμε ότι τίποτε δεν συμφωνείται, δεν έχουν συμφωνηθεί όλα. Άρα, ποιο από τα δύο ακριβώς ισχύει? Και γιατί ο κύριος Αναστασιάδης το 2013, και το ανέφερε και ο κύριος Παπαδόπουλος, εκλέγηκε στη θέση του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ακριβώς γράφοντας το προεκλογικό του πρόγραμμα ότι θα απέσυρε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, όπως η εκπεριτροπής Προεδρία, η παραμονή όλων των επίκων.
Και αυτό δεν το έχει πράξει, έχει κάνει ακριβώς το αντίθετο. Άρα όντως υπάρχει αυτή η σύγχυση. Τελικά μπορούμε να αποσύρουμε ή δεν μπορούμε να αποσύρουμε κάποια πράγματα. Η αντίφαση βρίσκεται στον ίδιο τον κύριο Αναστασιάδη. Και το άλλο μεγάλο ερώτημα που προκύπτει από όλα αυτά που ακούμε καθημερινώς. Όταν λέει ο κύριος Αναστασιάδης και συμφωνεί ο κύριος Μαλάς ότι θα προχωρήσει από εκεί που έμεινε στο Κραν Μοντάνα, τελικά από τι θα προχωρήσει, αν έχει αποσύρει όλα αυτά που είπε. Θα πάει πίσω και θα ξαναεπαναλάβει όλα αυτά που προσέφερε στην Τουρκία ως αντάλλαγμα, ως υποχωρήσεις για να μπορέσει να συζητηθεί το Κυπριακό. Δηλαδή, απέσυρε προσωρινά την εκπεριτροπής Προεδρία, τα βέτο για τους Τουρκοκύπριους, την παραμονή όλων των επίκων, την προτεραιότητα που θα έχουν οι παράνομοι χρήστες για να αποφασίσουν για τις δικές μας περιουσίες, τα απέσυρε προσωρινά για να έρθει να γίνουν εκλογές και να ξαναπάει πίσω, να τα ξαναθέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να υποχωρήσει, για να υποχωρήσει και στο θέμα των εγγύσεων και ασφάλειας. Δεν αντιλαμβάνομαι κάτι διαφορετικό ότι προτίθεται να πράξει ο κύριος Αναστασιάδης. Άρα ο ίδιος ο κύριος Αναστασιάδης οφείλει να ξεκαθαρίσει ακριβώς πώς συμπεριφέρεται. Έχει κάτι καινούριο να κάνει, διότι η πολιτική του κύριου Αναστασιάδη, όπως ακριβώς ήταν και η πολιτική του κύριου Χριστόφια την προηγούμενη πενταετία, ήταν ακριβώς να δίνει υποχωρήσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ελευελπιστώντας ότι η Τουρκία θα έδειχνε κάποια καλή θέληση. Το κάνουμε εδώ και 10 χρόνια. Δεν έχουμε πάρει τίποτα ως αντάλλαγμα. Άρα ο κύριος Αναστασιάδης οφείλει να ομολογήσει στον λαό. Όταν λέει ότι θα πάει να επαναδιαπραγματευτεί και θα αρχίσει από εκεί που έμεινε, αφού έχει αποσύρει όλα αυτά υποτίθεται που προσέφερε, διότι ούτε αυτό εγώ το θεωρώ ότι είναι δεδομένο, γιατί τη μια μέρα λέει έτσι, την άλλη μέρα λέει κάτι διαφορετικό. Τι άλλο θα προσφέρει στην Τουρκία? Δηλαδή το μόνο που έμεινε να δώσει τώρα είναι οι εγγύσεις και, στο θέμα ασφάλειας υποχωρήσεις. Άρα πάρα πολλά ερωτηματικά για τη συμπεριφορά του κύριου Αναστασιάδη και επίσης θεωρώ ότι είναι ο τελευταίος που δικαιούται να μιλά για υποαναχωρήσεις στα θέματα των ομόφωνων αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών, του Εθνικού Συμβουλίου, για το οποίο υποτίθεται κατηγορεί τον κύριο Παπαδόπουλο. Ποτέ ο κύριος Παπαδόπουλος δεν έχει πει κάτι τέτοιο. Κρατούμε τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, κρατούμε τις αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου και αποσύρουμε το τραπέζι της υποχωρήσεων των τελευταίων 10 χρόνων. Οι ομόφωνες αποφάσεις, και τελειώνω, του Εθνικού Συμβουλίου είναι ξεκάθαρες. Δεν μπορούν να παραμείνουν οι έπικοι. Πρέπει τα τουρκικά στρατεύματα να αποχωρήσουν πριν από τη λύση του Κυπριακού, πριν να εφαρμοστεί η λύση του Κυπριακού. Αυτό είναι ομόφωνη απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου. Και βλέπουμε σήμερα και τον κύριο Μαλά και τον κύριο Αβεροφνιοφίτου και τον ίδιο τον κύριο Αναστασιάδη να μιλούν για review clause, για παραμονή στρατευμάτων κτλ. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο γύρο, σίγουρα ο Νικόλας Παπαδόπουλος, ο οποίος θα είναι στο δεύτερο γύρο, πιστεύουμε, θα είναι ανοιχτός για να συζητήσει με όλα τα σύνολα τα οποία θα θέλουν να μπουν σε ένα διάλογο μαζί του. Αυτό εξάλλου προϋποθέτει και η δημοκρατία. Όμως η έκκληση του κύριου Παπαδόπουλου για στήριξη στο δεύτερο γύρο θα απευθύνεται πρωτίστως στους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι πολίτες έχουν τον λόγο και την πρώτη Κυριακή και τη δεύτερη Κυριακή και ακριβώς ο κύριος Παπαδόπουλος θα απευθυνθεί σε όλες τις δυνάμεις της αλλαγής που θέλουν να αλλάξει αυτό που υπάρχει, αυτό που βιώνουμε καθημερινά στον τόπο μας. Να σας υπενθυμίσω και τελειώνω εδώ ότι το 60% των συμπατριωτών μας δηλώνουν δυσαρεστημένοι από την κατάσταση την οποία βιώνουμε σήμερα. Σε όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις που γίνονται, βλέπουμε ότι έχουν ανακηρύξει ήδη συμπολίτες μας την τελευταία δεκαετία ως τη χειρότερη στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας και γι' αυτό εμείς επιμένουμε ότι η αλλαγή πρέπει και μπορεί να έρθει στην Κύπρο και ζητούμε από τους πολίτες να τιμήσουμε την ψήφο τους στον Νικόλα Παπαδόπουλο. Μάλιστα. Κύριε Φιλοθέου, πώς θα είναι πρόεδρος όλων των Κυπρίων ο Σταύρος Μαλάς, όταν εκ των προτέρων είδαμε ότι αποκλεί κάποια σύνολα? Αγαπητέ Νικόλα, χαίρομαι για την ερώτηση. Το ανησυχητικό δεν είναι που ο κύριος Μαλάς αποκλεί τον απαντήσει στο ερωτηματολόγιο που προαναγγέλει ο κύριος Χρήστου από το ΕΛΑΜ ότι θα στείλει. Το ανησυχητικό είναι που οι υπόλοιποι σιωπούν. Αν μου επιτραπεί η φράση, κάνουν την πάπια, έτσι. Ναι. Όχι, δεν πρόκειται να απαντήσουμε στο ερωτηματολόγιο του ΕΛΑΜ, όπως δεν είδαμε τη Χρυσή Αυγή όταν επισκεφθήκαμε την Ελλάδα για επαφές, διότι πρόκειται περί αδερφής οργάνωσης, εγκληματικής εκεί, που δικάζεται για εγκλήματα του ποινικού κώδικα, έτσι. Και τις προάλλες ο κύριος Χρήστου ήταν στην Αθήνα, είχε κυκλοφορήσει και η παράλληλη
ενώ η συνάντηση που είχε με τον Μιχάλο Λιάκο. Και επειδή το ΕΛΑΜ χθες το βράδυ το πήρε και ένα βήμα παρακάτω αναφερόμενος στα τουρκοκυπριακά κόμματα, επειδή ουσιαστικά θεωρώντας τα παράνομα, το οποίο είναι εντελώς άστοχο και δείχνει πώς είναι η επαφή υπάρχει και με την πραγματικότητα. Και προφανώς δεν πρόκειται ουδέποτε να συζητήσουμε με γκρίζους λύκους ή με οποιαδήποτε άλλη ακροδεξιά οργάνωση είναι από όπου αυτή και αν προέρχεται. Οπότε η μπάλα είναι στο πόδια των θυποψηφίων του κ. Μαλά να ξεκαθαρίσουν εάν βρίσκονται. Εάν υπήρξαν ξανά, διότι υπήρξε και, να θυμίσω, από τον κύριο Χρήστου, μια σε εφημερίδα, στη συνέντευξη του ότι προσεγγίστηκε από επιτελεία για να αποσυρθεί. Οπότε πρέπει να ξεκαθαριστεί από τα άλλα επιτελεία κατά πόσον αυτό έχει προηγηθεί και κατά πόσον αυτό θα επαναληφθεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, χθες το βράδυ είδαμε ένα Σταύρο Μαλά σαφή, ξεκάθαρο, συγκεκριμένο και συγκροτημένο. Συνενετικό, ο οποίος έχει ξεκάθαρο όραμα για την επανένωση του τόπου, επίγνωση των κινδύνων και έτσι ξεκίνησε την τοποθέτησή του ότι βρισκόμαστε πρώτον πυλών της διχοτόμησης. Και βρισκόμενοι στην πρώτο πυλό της διχοτόμησης, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Από πού θα συνεχίσει ο κύριος Μαλάς αν εκλεγεί? Ο κύριος Μαλάς έχει ξεκαθαρίσει στο πρόγραμμα, αγαπητέ Νικόλα, ότι θα συνεχίσει από εκεί που μείναμε, θεωρώντας ως δεδομένο ότι υπάρχει στο τραπέζι το πλαίσιο Γκουτέρες, το άτυπο έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, το οποίο έχει χαρακτηρίσει και ο κ. Κοτσάς ως κεκτημένο. Θα εκμεταλλευτούμε αυτά που προνοεί, θα προχωρήσουμε να επιλύσουμε τα ζητήματα τα οποία είναι ακόμα ανοιχτά, για να φτάσουμε σε μια λύση το συντομότερο δυνατόν. Δεν μπορεί η διχοτόμηση να αποτελεί τη λύση για αυτόν τον τόπο. Εμπεριέχει τεράστιους κινδύνους και δεν μπορούμε να φτάσουμε εκεί. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, ο Σταύρος Μαλάς χθες ήταν ένας Σταύρος Μαλάς έτοιμος να κυβερνήσει αυτόν τον τόπο, με όραμα για την επανένωση αυτού του τόπου. Και αυτόν έχει αποδείξει. Αυτό είναι το συμπέρασμα του χθεσινοβραδινού debate. Η επιλογή δεν μπορεί να είναι ούτε στασιμότητα από τον κύριο Νίκο Αναστασιάδη, έτσι, αλλά ούτε και νέες στρατηγικές που θα μας οδηγήσουν σε νέες περιπέτειες. Η κυρία Προκοπίου μίλησε για τις ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου. Ακόμα το επιτελείο του Νικόλα Παπαδόπουλου δεν έχει ξεκαθαρίσει τι συζητά σε σχέση με τη διζωνική δικοινοτική νομοσπονδία. Έχουμε μια νέα στρατηγική στην οποία έχει χωρέσει το δίκο το οποίο μιλά για ομοσπονδία με σωστό περιεχόμενο. Ο κύριος Σιζόπουλος που αποκηρύττει την ομοσπονδία. Η κυρία Θεοχάρους που θα ήθελε, αν υπήρχε δυνατότητα, να κάνουμε και ένωση με την Ελλάδα. Ο κύριος Ρότσας που θέλει να πάμε να πάρουμε, να επιτεθούμε στα κατεχόμενα, να πάρουμε τα εδάφη μας πίσω. Δεν μπορεί όλα αυτά να μπαίνουν κάτω από έναν τίτλο νέα στρατηγική και αυτό να μένει έτσι και να πηγαίνουμε στις εκλογές σε 5 μέρες. Πρέπει να ξεκαθαριστεί αυτό το πλαίσιο. Ανάμεσα ακριβώς τώρα στη στασιμότητα, Νίκο Αναστασιάδη, και στις νέες περιπέτειες που θέλει να μας οδηγήσει η νέα στρατηγική, υπάρχει επιλογή της ευθύνης στον Κυπριακό. Και η επιλογή της ευθύνης στον Κυπριακό είναι ο Σταύρος Μαλάς, ο οποίος έχει και το όραμα για την επανένωση του τόπου, γνωρίζει και τους κινδύνους και τη βούληση να φτάσει τα πράγματα εκεί που πρέπει να φτάσουν. Αν δεν καταλήξουμε σε μια λύση, όμως, κύριε αγαπητέ Νικόλα, πρέπει να είναι ξεκάθαρο πού επιμερίζεται η ευθύνη. Διότι ναι, μια διαλλαξία είναι εκεί, συμφωνούμε. Αλλά αυτή η αλλαξία δεν καταγράφεται. Και αυτή η αλλαξία της Τουρκίας δεν έχει καταγραφεί στο κράτος Μοντανά. Αντίθετα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ δεν κάνει αναφορά στην ευθύνη της Τουρκίας, αλλά περιμένει από τις δύο πλευρές, επαναλαμβάνω, περιμένει από τις δύο πλευρές να τον πείσουν για να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις. Είναι η ευκαιρία μετά τις προεδρικές και αυτή την ευκαιρία μπορεί να εκμεταλλευτεί ο Σταύρος Μαλάς. Μάλιστα. Κύριε Ζένιο, έρχομαι κοντά σας. Οι ερωτήσεις κυρίως που δέχτηκε ο κύριος Λιλίκας αφορούσαν το θέμα της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Τελικά, απορρίπτεται την δικοινοτικότητα, τη διζωνικότητα και τα δύο είναι κάτι που εωρείτο και χθες στο στούτιο εδώ με τον εκπρόσωπο του κύριου Λιλίκα. Έρχομαι κοντά σας και θέλω και την απάντηση για το θέμα του ΕΛΑ. Σε κάθε στρατηγική, κύριε Μαρκαντώνη, υπάρχει ο στόχος, υπάρχει και το εργαλείο για να επιτύχεις το στόχος. Εάν συμφωνήσουμε όλοι σε αυτό το τραπέζι και όλη η κυπριακή κοινωνία, όλη η ελληνοκυπριακή κοινότητα, ότι στόχος είναι η επανένωση της Κύπρου, να ζουν Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι αρμονικά, σε κοινά χωριά, σε κοινές πόλεις, να υπάρχει πλήρης σεβασμός όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, από τον Απόστολο Ανδρέα μέχρι την Πάφο, τότε εμείς λέμε ότι το εργαλείο με το οποίο ψάχνουμε αυτή τη λύση, η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, όπως ονομάζεται, δεν προσφέρεται για αυτή τη λύση. Γιατί εκ των πραγμάτων υπάρχει ένας γεωγραφικός και εθνοτικός διαχωρισμός που εμποδίζει, αν θέλετε, την επανένωση είτε στην οικονομία, είτε στα θέματα υγείας, είτε στα θέματα της εργατικής τάξης, είτε στα θέματα των επιχειρήσεων.
σε μια λύση σε αυτό το πλαίσιο το οποίο συζητάμε, οι επιχειρήσεις στα δύο συνιστώντα κρατήδια θα βρίσκονται σε ένα διαρκή ανταγωνισμό με την έννοια και του εταιρικού φόρου και των προτερημάτων που θα δίνονται. Η εργατική τάξη δεν θα είναι ποτέ ενωμένη για όσους ασχολούνται και με αυτά τα ζητήματα. Θα υπάρχουν διαφορετικά συνδικάτα, θα υπάρχουν διαφορετικά σχέδια υγείας, διαφορετικό Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Δεν βλέπουμε πώς μπορεί με τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία να έρθει αυτό που ζητούμε, που είναι ο στρατηγικός μας στόχος. Επομένως, θα ζητήσετε απόσυρση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Εμείς ζητήσαμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Επειδή σε μια περίπτωση που θα έρθει ενώπιον του λαού ένα σχέδιο λύσης, το οποίο εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι θα απορριφθεί από τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων, τότε υπάρχει ο σοβαρός κίνδυνος να καταταγεί το Κυπριακό από τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη στα μη επιλύσιμα προβλήματα. Και τότε θα είναι η πραγματικότητα ότι η Τουρκία θα μπορεί να προχωρήσει και στο πλάνο Β και στο πλάνο Γ, αναλόγως πώς θέλει να προχωρήσει με το Κυπριακό. Είναι γι' αυτό το λόγο που ο Γιώργος Λύκας πρότεινε κάτι εντελώς διαφορετικό. Ένα προληπτικό δημοψήφισμα, στο οποίο ο λαός, οι Ελληνοκύπροι, να δώσουν ξεκάθαρα τη θέση τους για ποια μορφή λύσης επιδιώκουν. Ξέρετε, τα Ηνωμένα Έθνη και όλοι οι διεθνείς οργανισμοί και η διεθνής κοινότητα δείχνουν απόλυτο σεβασμό στη λαϊκή κυριαρχία. Αυτό έγινε και το 2004 μετά την απόρριψη του σχεδίου Ανάν. Αυτό έγινε, αν θέλετε, και στη Βρετανία μετά το δημοψήφισμα για το Brexit. Και αν έχεις στα χέρια σου ένα τέτοιο όπλο, μια τέτοια λαϊκή εντολή, οποιοδήποτε πρόεδρος θα μπορεί να διαπραγματευτεί ναι πάνω σε μια νέα βάση. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του ΕΛΑΜ, θέλω να ξεκαθαρίσω με τον πιο, αν θέλετε, σαφή τρόπο. Ο κυπριακός λαός είναι βαθύτατα δημοκράτης. Βαθύτατα δημοκράτης. Και στην συντριπτική του πλειοψηφία, και μιλάω για πλειοψηφίες πάνω από 95%, σε αυτόν τον τόπο δεν χωρούν συνεργασίες με φασιστικές οργανώσεις, με νεοφασιστικές οργανώσεις, με οργανώσεις οι οποίες συναγελάζονται πριν από τις εκλογές με τον κύριο Μιχαλολιάκο, με ανθρώπους που υπάρχουν, ευτυχώς ή δυστυχώς, είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γεμάτα από φωτογραφίες που μπορούμε να δούμε που χαιρετούν ναζιστικά, με ανθρώπους οι οποίοι έχουν ως πρότυπό τους τον Χίτλερ, δεν είναι μέσα στο DNA του Κυπρίου ο φασισμός. Μάλιστα, απόλυτα κατανοητός. Κυρία Δημητρίου, σε εσάς δεν έθεσα αυτό το ερώτημα. Θέλω και τη δική σας απάντηση. Και θέλω επίσης να ρωτήσω, δημοψήφισμα προτείνει ο κύριος Λυλίκας για την μορφή της λύσης. Δημοψήφισμα όμως θα είναι οι εκλογές, είχε πει χθες ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος. Να ξεκινήσω με το πρώτο σας ερώτημα. Νομίζω κάνουμε ένα μεγάλο λάθος σε αυτές τις εκλογές. Δεν έχουμε βουλευτικές εκλογές. Δεν απευθυνόμαστε σε κόμματα. Απευθυνόμαστε στη μεγάλη κοινωνική συμμαχία των πολιτών που πρέπει να αποφασίσουν ποια είναι η καλύτερη και ιδανικότερη επιλογή για να είναι εκεί στο πηδάλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας και να οδηγήσει τον τόπο μας ακόμα πιο μπροστά. Η κοινωνία των πολιτών είναι αυτή όμως που θα ενταγμένη σε κάποια κόμματα. Είναι ενταγμένη σε κόμματα, αλλά δεν μπορούμε αυτές τις εκλογές, είναι προεδρικές εκλογές, δεν είναι βουλευτικές, δεν μπορούμε να τις διαχωρίσουμε σε κόμματα. Και όπως βλέπουμε, υπάρχουν σημαντικές μετακινήσεις, όπως παρουσιάζονται από όλες τις δημοσκοπήσεις, ανάμεσα σε κόμματα. Ο κάθε πολίτης ξεχωριστά ως μονάδα θα αποφασίσει για την ιδανικότερη κατά αυτό επιλογή για το μέλλον του τόπου του, το μέλλον της οικογένειας του, το μέλλον των παιδιών του. Δημοψήφισμα. Είναι πολύ εύκολο να μεταθέτουν. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, τις ευθύνες στους πολίτες. Το έχουμε ξαναζήσει και αυτό δεν θα ήταν σωστό. Ο κόσμος αναμένει από την ηγεσία του μια υπεύθυνη πολιτική και όταν εκεί και πρέπει, θα πρέπει να αποφασίσει, πρέπει να είναι ξεκάθαρο το τι έχει μπροστά του. Δεν μπορούμε και δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου, αγαπητέ μου κύριε Μαρκαντώνη, να επιστρέψουμε πίσω για να συζητούμε μια βασική διαχρονική μας θέση που είναι μέσα στα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και αυτή είναι η μορφή της λύσης. Και να πούμε ότι διαγράφουμε τα πάντα 30 πόσα χρόνια και ξεκινάμε από το μηδέν. Δεν ξέρω ποιοι πρόσφυγες θα απομείνουν στη ζωή για να έχουμε πρόσφυγες, όταν θα χρειαστούμε άλλα 30 πόσα χρόνια για να δούμε το πού οδηγούμαστε. Εξακολουθούμε όμως να λέμε ότι δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Δεν είδα καμία αντίφαση σε αυτά που παρουσίασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Απέναντίας ξεκαθάρισε με τον πιο
απλό τρόπο, με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, ότι όλα αυτά που ακούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ και ακούσαμε και μόλις τώρα να παρουσιάζονται ως υποχωρήσεις δεν ισχύουν σε καμία περίπτωση. Είτε αφορά παραμονή επίκων, είτε παραμονή κατοχικών στρατευμάτων, είτε αυτό το ανεπέσχυντο που είχαμε ακούσει ότι θα διορίζονται οι Ελληνοκύπροι βουλευτές από τον κύριο Ακιντζή. Όλα αυτά δεν ισχύουν γιατί απλούστατα δεν έχουν συμφωνηθεί. Άρα δεν μπορούμε και δεν είναι ηθικό ή θεμητό να τα παρουσιάζουμε ως υποχωρήσεις. Έχουμε την όποια συμφωνία για αυτά τα θέματα? Σε καμία των περιπτώσεων. Αυτό που έχουμε, και το επαναλαμβάνω, είναι αυτό το κεχτημένο της δικής μας πλευράς, του πλαισίου Κιουτέρες, που επιτέλους έχουμε την αντίδραση του Γενικού Γραμματέα ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ως ένα ευρωπαϊκό κράτος εν έτη 2018 δεν μπορεί να έχει εγγύησεις, η οποία λύση δεν μπορεί να έχει παρεμβατικά δικαιώματα, δεν μπορεί να έχει κατοχικό στρατό. Τώρα, πώς το εκλαμβάνουν αυτό ως παραμονή του κατοχικού στρατού, δεν γνωρίζω. Άρα, αν τα έδιδε όλα αυτά βεβαίως που λένε, θα είχαμε και την ανταπόκριση της Τουρκίας. Άρα, προφανώς, για να μην συμφωνεί η Τουρκία, σημαίνει ότι προφανώς όλα αυτά δεν δόθησαν. Να ακούσουμε όμως και τις θέσεις του κυρίου Παπαδόπουλου επιτέλους για αυτή τη νέα στρατηγική. Εγώ συμμετέχω τόσο καιρό στην προεκλογική, δεν έχω ακόμα καταλάβει για τη νέα στρατηγική, παρά μόνο ακούω ακόμα και τώρα από την αγαπητή κυρία Κουκκίδου κριτική για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θεμητή και κριτική. Να ακούσουμε όμως επιτέλους πώς θα συνεχίσουν αν παρελπίδα βρεθούν στο πιδάλιο της Δημοκρατίας. Τι θα πούν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών? Θα του πούν, περιμένετε να αποφασίσουμε όλοι αυτοί που αποτελούμε, αν θέλετε, ή συμφωνούμε σε αυτή την υποψηφιότητα, και είναι δικαίωμα τους να συμφωνούν στην υποψηφιότητα του κυρίου Παπαδόπουλου. Πώς θα προχωρήσουμε? Έχουμε αυτή την πολυτέλεια του χρόνου? Ο κύριος Μαλάς το έχει πει, ο αγαπητός Λεόντιος, πολύ σωστά, θα συνεχίσει με βάση το πλαίσιο Κιουτέρες, από εκεί που μείναμε. Ποιος το πέτυχε αυτό το πλαίσιο Κιουτέρες? Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, αγαπητέ. Ποιο οι χειρισμοί τότε, αγαπητέ μου Λεόντι, οδήγησαν τα πράγματα εκεί που τα οδήγησε? Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι όλοι μαζί το πετύχαμε αυτό. Γιατί δεν παραγνωρίσαμε ποτέ τη συμβολή του ΑΚΕΛ στο Κυπριακό. Πώς δεν παραγνωρίσαμε ταυτόχρονα και τη συμβολή του ΔΥΚΟ, είτε τη ΕΔΕΚ, είτε τη Συμμαχία, σε αυτά τα αυστηρά μνημονιακά νομοσχέδια, για να μπορέσουμε σήμερα, αγαπητέ κύριε Μαρκαντώνη, να μπορούμε να λέμε όλοι με ασφάλεια ότι έχουμε μια οικονομική σταθερότητα. Έχουμε, αν θέλετε, φερεγγιότητα του τραπεζικού συστήματος, εξυγίαση των δημοσίων οικονομικών, και να μπορέσουμε να δείτουμε ελπίδα για το μέλλον. Και το μέλλον, ναι, το μέλλον των νέων μας προδιαγράφεται βίων. Άρα αυτό που λέμε είναι ότι το διακύβευμα για μας των εκλογών είναι ξεκάθαρο. Είτε προχωράμε με σταθερά βήματα μπροστά, με μια υπεύθυνη πολιτική που έχουμε δει να επιφέρει αποτελέσματα σε όλους ανεξαίρετα τους τομείς, πρωτίστως στο Κυπριακό και μετά στην εσωτερική διακυβέρνηση, κυρίως στην οικονομία, είτε παρεκκλίνουμε και λοξονδρομούμε και προχωράμε σε μια διαδρομή με εκπλήξεις που δεν ξέρουμε το πού θα μας οδηγήσει. Κυρία Προκοπίου, τι θα ζητήσετε τελικά την επόμενη των εκλογών από το Γενικό Γραμματέα, πώς θα προχωρήσετε? Ναι, να σχολιάσω όμως και κάποια από τα ζητήματα που δεθήκαν και θα καταλήξω εκεί. Το μεγάλο ερώτημα είναι τελικά όλα αυτά που γράφει ο Γενικός Γραμματέας στην τελευταία έκθεση του για το Κυπριακό, δηλαδή δεν ισχύουν? Διότι στο γραπτό κείμενο, έτσι απλώς για να βάλω ένα παράδειγμα του Γενικού Γραμματέα, λέει ξεκάθαρα ότι έχει δοθεί, να δώσω ένα παράδειγμα, προτεραιότητα στις περιουσίες των προσφύγων, στις δικές μας περιουσίες, στους παράνομους χρήστες. Αυτό ήταν κάτι που συμφώνησε ο κύριος Αναστασιάδης. Τώρα λέει ο κύριος Αναστασιάδης όλα αυτά που έδωσε στο Κραν Μοντάνα τα έχει αποσύρει. Όταν λέει ότι θα πάει να συνεχίσει από εκεί που έμεινε, δύο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν και το αφήνω έτσι με ένα ερωτηματικό, διότι κατά κρύβια ένα πράγμα μπορεί να σημαίνει όταν λες θα πάω να συνεχίσω από εκεί που έμεινα. Όλα αυτά που πρόσφερα, όπως είναι τα βέτο, η παραμονή όλων των επίκων, η προτεραιότητα των χρηστών στα σπίτια, να μείνουν οι χρήστες στα σπίτια των προσφύγων να έχουν προτεραιότητα, όλα αυτά που έδωσε στη διάρκεια της διαπραγμάτευσης χωρίς να πάρει τίποτα, επιμένω ότι θα πρέπει να δοθούν πίσω. Θα δώσει κάτι άλλο, θα κάνει κάτι διαφορετικό ο κύριος Αναστασιάδης? Δηλαδή, εγώ αυτό που δεν μπορώ να αντιληφθώ, κύριε Μαρκαντών, είναι πώς μπορούν να νομίζουν δυστυχώς το επιτελείο του κύριου Αναστασιάδη ότι όλοι βρισκόμαστε σε μία νιρβάνα και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ακριβώς τι μας λένε. Διότι τη μία στιγμή ακούμε ότι θα συνεχίσει ο κύριος Αναστασιάδης από εκεί που έμεινε, από τις υποχωρήσεις, και μετά μας λένε υποχωρήσεις δεν ισχύουν. Άρα τι άλλο θα πάει να κάνει? Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ερώτημα και πρέπει να απαντηθεί. Διότι στη δική μας αντίληψη ο κύριος Αναστασιάδης θα πάει να συνεχίσει από εκεί που έμεινε, αν τον πιστέψουμε. Διότι δεν ξέρω ποιο
ποιον Νίκο Αναστασιάδη πρέπει να πιστέψουμε τελικά, και είτε θα πρέπει να προσφέρει ξανά εκείνα που πρόσφερε και δήθεν δεν αποδέχτηκε η Τουρκία, γιατί προφανώς η Τουρκία περιμένει και άλλες υποχωρήσεις. Άρα, για να προχωρήσει ο κύριος Αναστασιάδης να λύσει το Κυπριακό, θα πρέπει να του δώσει κι άλλα. Εκτός κι αν έχει μία άλλη στρατηγική να ακολουθήσει. Επομένως, ούτε ο Νικόλας Παπαδόπουλος τι θα ζητήσει. Εμείς λέμε το εξής, ότι τα τελευταία 10 χρόνια βλέπουμε μία σειρά από παραχωρήσεις της δικής μας πλευράς, περιμένοντας ότι αυτές οι παραχωρήσεις θα δράσουν ως κίνητρο για την Τουρκία επιτέλους να επαναχωρήσει σε κάποια θέματα και να μπορέσει να λυθεί το Κυπριακό. Αυτό αποτελεί μία μεγάλη αποτυχία. Είδαμε που έχουμε καταλήξει με τις υποχωρήσεις. Η νέα στρατηγική ακριβώς εστιάζει την προσοχή της σε κάτι διαφορετικό. Η νέα στρατηγική λέει το πρόβλημα δεν είμαστε εμείς. Άρα δεν είμαστε εμείς που πρέπει να συνεχίζουμε να προσφέρουμε κι άλλα. Έχουμε δώσει τα πάντα. Εκπεριτροπής, προεδρία, βέτο, όλα αυτά που έχουμε πει. Και δεν έχουμε πάρει κάτι. Άρα πρέπει να αλλάξουμε στρατηγική. Γι' αυτό λέμε πρέπει να έχουμε μια νέα στρατηγική. Η νέα στρατηγική είναι ότι πρέπει να προκαλέσουμε κόστος στην Τουρκία. Αφού η Τουρκία δεν μετακινείται από τις δικές της θέσεις με κίνητρα, πρέπει να βρούμε άλλο τρόπο να το κάνουμε αυτό. Και όταν ο κύριος Αναστασιάδης μιλούσε μετά το Κραν Μοντάνα και έλεγε ότι θα έπρεπε να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε, παραδείγματος χάρη, την Τελωνιακή Ένωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, για να μπορέσουμε να δελεάσουμε την Τουρκία, να προκαλέσουμε κάποιο κόστος στην Τουρκία, να εστιάσουμε την προσοχή της Τουρκίας στο τι μπορεί να συμβεί αν δεν έρθει να διαπραγματευτεί. Αυτό το πράγμα δεν το είδαμε να γίνεται. Και αυτό που λέμε εμείς, ότι όταν ο κύριος Παπαδόπουλος λέει να κάνουμε αυτό το πράγμα, έρχεται το επιτελείο του κύριου Αναστασιάδη και μας κλεβάζει και λέει ότι μια στρατηγική δεν είναι αντιληπτή και είναι κάτι αόριστο. Προφανώς δεν είναι κάτι αόριστο. Μάλιστα. Γιατί και όλα αυτά που προτείναμε εμείς εδώ και πάρα πολύ καιρό στη νέα στρατηγική, όπως έπρεπε να οριοθετηθεί η ΑΟΣ, ότι έπρεπε να συμμετάσχουμε στην ΠΕΣΚΟ, έρχεται κατόπιν εορτής ο κύριος Αναστασιάδης και απλώς προεκλογικά δηλώνει ότι θα κάνει όλα αυτά τα πράγματα που δήθεν είναι αόριστα και ανέφικτα και ήταν ήδη μέσα στη νέα στρατηγική. Μετά τα είχαμε προτείνει η κυρία Δημητρίου εδώ και καιρό. Πριν δύο μήνες ανακοινώθηκε. Κυρία Δημητρίου, άστε με να τελειώσω. Χρόνο που έγινε δεν έχει οριοθετηθεί η ΑΟΣ. Ο κύριος Αναστασιάδης έχει πρόταση μπροστά του από το 2014 από το Γεωστρατηγικό Συμβούλιο να πράξει ακριβώς αυτό το πράγμα. Και δεν το έκανε. Ήρθε δύο μήνες πριν τις εκλογές να μας πει ότι δήθεν θα προσπαθήσει να το κάνει. Γιατί δεν το έκανε. Να πάω τώρα στο ερώτημα της Ζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας. Γιατί και αυτό το ακούω συνεχώς να αιωρείται ως ένα αναπάντητο δήθεν ερώτημα από το. Το απαντώ, κύριε Φιλόθεο, αλλά εσείς δεν θέλετε να ακούσετε αυτό που λέω. Και ο κύριος Παπαδόπουλος ερωτήθηκε πάρα πολλές φορές. Και είπε στη σελίδα 14, στην οποία γράφει το ψευδοδήλωμα της Ομοσπονδίας. Κύριε Φιλόθεο, παρακαλώ. Άστε με να τελειώσω. Ο κύριος Παπαδόπουλος έχει ερωτηθεί πάρα πολλές φορές και σε από αυτό το στούντιο και σε άλλες συνεντεύξεις και είπε το εξής. Εμείς δεν έχουμε κανένα δίλημα με τον όρο Ομοσπονδία. Δεν θεωρούμε ότι το πιο σημαντικό είναι να ασχολούμαστε με το όνομα της λύσης. Το σημαντικό είναι το περιεχόμενο. Αν έχουμε μια διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία η οποία πληρεί τα κριτήρια τα οποία εμείς θέτουμε, τότε είναι αποδεκτή. Αν δεν πληρεί τα κριτήρια τα οποία εμείς θέτουμε, τότε δεν είναι αποδεκτή. Αυτό είναι, νομίζω, η επιτομή της διαφάνειας σε μια απάντηση. Διότι όταν ερχόμαστε και λέμε ότι υποστηρίζουν τον κύριο Παπαδόπουλο η πλειονότητα των κοινοβουλευτικών κομμάτων, που μπορεί να έχουν κάποια διαφορά στις θέσεις μεταξύ τους. Όταν έρχονται όλα αυτά τα κόμματα και τα άλλα σύνολα, τα οποία οργανωμένα σύνολα που στηρίζουν τον κύριο Παπαδόπουλο, όπως και πολλοί πολίτες, και συσπηρώνονται ακριβώς γύρω από τη νέα στρατηγική την οποία έχουμε καταθέσει, τότε ακριβώς αυτό που προέχει είναι οι θέσεις του υποψηφίου, οι οποίες κατατέθηκαν εκεί και αυτές στηρίζουν όλοι αυτοί που τον στηρίζουν. Τώρα, αν αυτοί έχουν κάποιες διαφορές με κάποιες θέσεις του κυρίου Παπαδόπουλου προγραμματικές, αυτό είναι δικό τους θέμα. Ποτέ κανείς δεν μπορεί να συμφωνήσει 100% σε όλα. Δεν νομίζω ούτε και σε ένα επιτελείο να υπάρχουν πάντα 100% σύμπλευση σε όλα αυτά που λέμε μεταξύ μας. Αυτό είναι ανθρώπινο, είναι θεμητό. Κρατάς τα θέματα αρχών και αν συμφωνείς στα θέματα αρχών, όπως ακριβώς κάνουν οι δυνάμεις που στηρίζουν τον κύριο Παπαδόπουλο στο Κυπριακό, ειδικά, τότε ναι, μπορείς να προχωρήσει με μια συνεργασία. Επομένως, κύριε Φιλοθέου, πού διαφωνείτε με το θέμα της διζωνικής? Η διαφορά του Σταύρου του Μαλάβου, του ψηφίου του, είναι η συνέπεια. Και η συνέπεια είναι αυτόν που χρειάζεται στο Κυπριακό. Απλά πριν από εκεί να σημειώσουμε ενδιαφέρον ότι δεν έχει απαντηθεί το ερώτημα σε σχέση με την επαφή με το ΕΛΑΜ. Στην κοινωνία των πολιτών θα απευθυνθούμε όλοι. Το ερώτημα είναι αν κάποιοι θα απευθυνθούν και σε ακροδεξιά μορφώματα. Και ο κύριος Ζένιου δεν έχει απαντηθεί. Το σημειώνω, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, συνέπεια. Αυτό είναι που χρειάζεται το Κυπριακό. Συνέπεια. Υπάρχουν οι ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου. Υπάρχουν τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
υπάρχει το συμφωνημένο πλαίσιο της λύσης, το οποίο είναι η διζωνική δικαιωτική ομοσπονδία. Αυτά που λέει η αγαπητή Άννα για το περιεχόμενο γι' αυτό, υπάρχει συμφωνημένο πλαίσιο και συζητούμε τώρα σε κάτι που έχουμε ήδη συμφωνήσει. Σε κάτι, το είπε και ο κ. Μαλάς, συζητούμε σε αυτά που έχουμε ήδη συμφωνήσει αντί να δούμε τους πολίτες και να δούμε πώς θα πάμε να επιδιώξουμε να φτάσουμε σε μια λύση η οποία θα επανενώνει τον τόπο, η οποία θα μας απαλλάσσει, και αυτός είναι ο στόχος του Σταύρου του Μαλά, να μας απαλλάσσει από τα τουρκικά στρατεύματα, από τις εγγυήσεις, από τα επιβατικά δικαιώματα, που θα επανώνει πραγματικά τον τόπο, που θα απελευθερώνει και θα επανενώνει τον τόπο. Έτσι. Βλέπουμε τι συμβαίνει στα κατεχόμενα, βλέπουμε την αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Δεν μπορούμε. Αυτό είναι ένας επιπλέον λόγος που πρέπει να πάει στη λύση του Κυπριακού. Διότι αυτό το πρόβλημα, αυτή η αστάθεια, πολύ εύκολα, ενώσω η Τουρκία βρίσκεται εδώ, ενώσω υπάρχουν 40.000 στρατός μόλις μερικά μέτρα από εδώ, μπορεί αυτή η αστάθεια να μεταφερθεί και στην Κύπρο. Είναι γι' αυτό που πρέπει να ξεφορτωθούμε την Τουρκία και όχι να εκμεταλλευόμαστε τώρα τα οποιαδήποτε γεγονότα στα κατεχόμενα ή αυτά που συμβαίνουν στη Συρία για να πούμε ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Ακριβώς είναι γι' αυτόν τον λόγο που πρέπει να συζητήσουμε, που πρέπει να πείσουμε τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να επαναρχίσει τις συνομιλίες για να φτάσουμε σε μια λύση η οποία θα μας απαλλάσσει από την Τουρκία. Αλλά για να τον πείσουμε, ξαναπάω πίσω, χρειάζεται συνέπεια. Και η συνέπεια δεν είναι ούτε να ακροβατώ όπως έκανε ο κ. Αναστασιάδης ανάμεσα σε νοτικά δημοψηφίσματα και σε προτάξεις. Διότι αν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ δεν έπαιρνε την πρωτοβουλία να καλέσει τα δύο μέρη και να βάλει τα πράγματα σε μια ροή, δεν θα φτάναμε εκεί που φτάσαμε. Έτσι. Δεν θα φτάναμε εκεί. Άρα, συνέπεια σε ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση και συνέπεια σε ό,τι αφορά τις διακηρυγμένες θέσεις για τη λύση του Κυπριακού. Ο Σταύρος ο Μαλάς, θα πω κάτι, ότι το νέο σε αυτήν την προεκλογική στρατεία, το πραγματικά νέο, εκφράζεται μέσα από τα χαρακτηριστικά που ήδη οι πολίτες αποείδουν στο Σταύρο Μαλάν. Ειλικρίνεια, σοβαρότητα, υπευθυνότητα, εντιμότητα και αλήθεια. Ο Σταύρος ο Μαλάς μιλά τη γλώσσα της αλήθειας και η ηγετική ικανότητα, για να καταλήξουμε αυτό, δεν είναι να φωνάζεις ή να χτυπάς τα χέρια στο τραπέζι. Η ηγετική ικανότητα είναι να λες αυτά που μπορούν να γίνουν και αυτά που λες να τα κάνεις. Και αυτό θα είναι ο Σταύρος ο Μαλάς. Μάλιστα. Κύριε Ζέγκα, έρχομαι κοντά σας για να κλείσω. Ξέρετε, μιλώντας περί διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, για σωστό περιεχόμενο, για η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, για να επέλθει μια λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, είναι σαφές ότι θα πρέπει να θυσιαστούν κάποια ανθρώπινα δικαιώματα. Στη βάση που συζητάμε σήμερα, υπάρχουν κάποια ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία θα πρέπει να θυσιαστούν. Οι υπέρμαχοι λοιπόν της λύσης αυτής, καλό θα είναι να μας πούν ποια ανθρώπινα δικαιώματα είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν για να εφαρμοστεί μια τέτοια λύση. Το θέμα της ιδιοκτησίας, το θέμα της εγκατάστασης, το θέμα των πολιτικών δικαιωμάτων, ας μας το πούν, να κριθούμε όλοι ξεκάθαρα από τις θέσεις μας. Εμείς εκείνο το οποίο λέμε και το επαναλαμβάνω, πρέπει εκ των προτέρων όποιος πρόεδρος διαπραγματευτής να έχει την λαϊκή εντολή ως προς τη μορφή της λύσης. Ξέρετε, θα συμφωνήσω με την κυρία Δημητρίου ότι δεν έχουμε κομματικές εκλογές. Σε αυτές τις εκλογές δεν κρίνεται, αν θέλετε, το μέλλον ή η σωτηρία κάποιων κομματικών ηγεσιών. Κρίνεται το μέλλον της Κύπρου. Και πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Είναι φανερό ότι οι θέσεις του Γιώργου Λίκα είναι ξεκάθαρες. Και είναι ξεκάθαρες γιατί ο Γιώργος Λίκας βρισκόταν για 5 χρόνια στην αντιπολίτευση και στην οικονομία και στον Κυπριακό. Αυτή τη στιγμή ο λαός έχει ενώπιον του τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Από τη μία είναι με κάποιες μικρές παραλλαγές στον Κυπριακό οι θέσεις που εκφράζει ο Νίκος Αναστασιάδης και ο κύριος Μαλάς. Και από την άλλη είναι η νεοφιλελεύθερη πολιτική, την οποία ακολούθησε εντός της Βουλής ο Νίκος Αναστασιάδης, ο αβέροφ νεοφύτου, και ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Όποιος θέλει πραγματική αλλαγή και όχι μια παραλλαγή είτε στην οικονομία είτε στο Κυπριακό, εκ των πραγμάτων ο Γιώργος Λίκας είναι ιδανική επιλογή. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω. Δεν θα έχουμε άλλο δικαίωμα να μιλήσουμε. Έχετε από 20 δευτερόλεπτα για να μην σας αδικήσω. Απλά επειδή υπόθηκαν κάποια πράγματα με σεβασμό προς τους υπόλοιπους, είναι ότι, γιατί να πω σε λίγα δευτερόλεπτα, αλλά
ακόμα και αυτό που ακούστηκε μόλις προηγούμενα, και οφείλω να το ξεκαθαρίσω, προτεραιότητα στους χρήστες σε καμία των περιπτώσεων απέναντίας είναι η πρώτη φορά μέσα από τις επίμονες προσπάθειες του Πρόεδρου που κατοχυρώνεται το αναφέρετο δικαίωμα στην περιουσία. Παρερμηνεύουμε και εξακολουθούμε να παρερμηνεύουμε και να παρουσιάζουμε ως υποχωρήσεις πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Δεν έχω ακούσει απάντηση για την περιβόητη νεφελώδη νέα στρατηγική και δεν είναι χλεβασμός. Περιμένουμε ξεκάθαρες απαντήσεις όπως και οι πολίτες για να μπορέσουμε να κάνουμε διάλογο. Δεν μπορούμε να κάνουμε διάλογο. Και πάλι έχει χρησιμοποιήσει τον χρόνο της η αγαπητή κυρία Κουκκίδου να αναφερθεί στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και όχι σε αυτά που, δεν είναι, που θα μας πούν πώς θα διαχειριστούν. Και είναι στα θέματα αρχών που διαφωνούν. Μάλιστα. Βασικά θέματα αρχών όπως η διζωνική, πολύ σωστά ομοσπονδία. Άρα εμείς αυτό που λέμε είναι ότι. Και τελειώνω με αυτό γιατί δεν έχω χρόνο να αφαιρθώ στα υπόλοιπα. Ηγέτης είναι αυτός που στα δύσκολα αποδεικνύεται καλός καραβοκύρης. Αποδεικνύεται ότι ήταν αυτός ο οποίος διέσωσε το κράτος από τη χρεοκοπία, ο οποίος επανέφερε την αξιοπρέπεια μας, αγαπητέ κύριε Μαρκαντώνη. Δεν θέλω να θυμίσω το ότι ζούσαμε. Θα θυμίσω το τώρα που είμαστε και από το πώς πραγματικά σήμερα έχουμε ελπίδες για το αύριο. Άρα εμείς αυτό που λέμε και το επαναλαμβάνω, δεν μπορούμε να ρισκάρουμε, δεν μπορούμε να πειραματιστούμε σε κάτι το οποίο δεν είναι ξεκάθαρο, σε κάτι το οποίο θα μας οδηγήσει σε νέους κινδύνους και σε νέα διέξοδα. Και σήμερα, να θυμίσω, δεν έχουμε αναφερθεί σε αυτό, δεν είχαμε το χρόνο. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι πιο αναβαθμισμένη και πιο αξιόπιστη από ποτέ. Τριμερείς, τετραμερείς, αναβαθμισμένες σχέσεις, γεωστρατηγικός ρόλος, ενέργεια, όλα αυτά από πού ήλθαν, από το πουθενά, είναι μέσα το σωστό χειρισμό του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. 10 δευτερόλεπτα. Νομίζω πέρα από το ότι δεν αντιλαμβάνεται τη νέα στρατηγική η κυρία Δημητρίου, δεν έχει διαβάσει ούτε την έκθεση του Γενικού Γραμματέα, διότι είναι ξεκάθαρο και το λέει ξεκάθαρα. Η πρόταση είναι πολύ ξεκάθαρη ότι οι χρήστες των περιουσιών θα έχουν προτεραιότητα στην. Δεν λέει πουθενά αυτό. Το λέει. Εγώ ζήτησα να το μπορούν να το διαβάσουν οι πολίτες. Και μπορούν να το διαβάσουν οι πολίτες. Κυρία Δημητρίου, μη με διακόψετε. Μη με διακόψετε. Όχι, μη με διακόψετε. Και εκεί δεν είναι ψέμα. Ψέμα οποιοςδήποτε μπορεί να το διαβάσει στην έκθεσή του. Κυρία Δημητρίου, μπορείτε να με αφήσετε να τελειώσω, παρακαλώ. Βεβαίως. Αλλά να λέτε τις αλήθειες. Κυρία Δημητρίου, αυτό το παραμύθι με τις αλήθειες νομίζω πρέπει να κάπου να σταματήσει. Άστε με να διορίζει ο Ακιντζήτου Ελληνοκύπριου βουλευτέ, ναι ή όχι. Κύριε Μαρκαντώνη, μπορώ να μιλήσω απερισπαστή, διότι με έχει διακόψει η κυρία Δημητρίου. Στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα επιλέξει, λέει ακριβώς αυτό, ότι οι χρήστες των περιουσιών του έχουν. Τους έχει δοθεί προτεραιότητα όσον αφορά σε σχέση με τους ιδιοκτήτες των περιουσιών. Αυτό είναι ξεκάθαρο στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα. Επίσης, το κρατάω αυτό και θα σας καλέσω πάλι δημοσίως να το διευκρινίσετε και ελπίζω αυτή τη φορά να μην κάνετε να όπως το μαγνητοφωνημένο υλικό κυρία που ακόμα Δημητρίου, αναμένω. Κυρία Δημητρίου, μπορώ να μιλήσω. Βεβαίως. Μην εξάπτεστε. Καθόλου. Διότι όλα αυτά υπάρχουν. Πλαφτάσαμε 5 μέρες, αγαπητή Μάνα, πριν τις εκλογές και αυτά τα μυθεύματα που λέτε πρέπει να σταματήσουν. Να πείτε ξεκάθαρα, ισχύουν τα επιχειρήματα σας, ναι. Κυρία ή όχι. Δημητρίου. Δεν μπορείτε. Κύριε Μαρκαντώνη, μπορείτε τον άλλον και να λέτε. Να την αφήσουμε να ολοκληρώσει. Νομίζω δώσαμε το χρόνο και σε εσά. Λυπάμαι που δεν έχω την έκθεση μαζί μου για να την διαβάσω. Την έχω εγώ, θέλετε να σα τη δώσω. Να σα πω μετά, να σα το δείξω. Υπάρχει ξεκάθαρο μέσα στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα, κύριε Μαρκαντώνη, και καλώ τους πολίτες να τη διαβάσω, γιατί είναι πολύ σαφές ότι αυτό έχει δοθεί ως υποχώρηση από τη δική μας πλευρά. Όσον αφορά το έγγραφο με τις προτάσεις του κύριου Αναστασιάδη που δόθηκαν στις διαπραγματεύσεις, το λεγόμενο Entry to Force, ξεκαθαρίζει ότι σε μια μεταβατική περίοδο που δεν διευκρινίζεται στο έγγραφο, τότε θα γίνονται, σε αυτή τη μεταβατική περίοδο θα γίνονται οι διορισμοί των πάντων όλων των θεσμών της εκτελεστικής νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας από τους δύο ηγέτες, μαζί με τους λεγόμενους stakeholders, τα ενδιαφερόμενα μέρη. Και μάλιστα απαιτείται η έγκριση του ενός για τους διορισμούς του άλλου. Ο ίδιος ο κύριος Μαυρογιάννης το ξεκαθάρισε ότι όντως αυτό ισχύει. Σε καμία και περίπτωση. Κυρία Δημητρίου, μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κυρία Δημητρίου, σας παρακαλώ, μην εξαπτεστε, κυρία Δημητρίου, αφήστε με να τελειώσω. Και παρουσιάζονται σήμερα ως επιχειρήματα. Κυρία Δημητρίου, μπορώ να μιλήσω, σας παρακαλώ. Να λέτε τις αλήθειες. Έχω εδώ, πείτε μας που παρουσιάζεται. Κυρία Μαρκαντώνη, ολοκληρώστε.
είδος ο κύριος Μαυρογιάννης βγήκε στο τρίτο πρόγραμμα και μάλιστα... Και σας έχει διαψεύσει. Κυρία Δημητρία, άστε με να τελειώσω, μη θυμώνετε. Μα δεν θυμώνω, σας παρακαλώ, είναι πολύ πρωί να τελειώσουμε τη συζήτηση, να πάμε στις δουλειές μας, να μην με ακούν αψιμαχίες τώρα πρωί οι τηλεθεατές. Λοιπόν, δεν είναι συζήτηση, δεν με αφήνετε να μιλήσω. Ο κύριος Μαυρογιάννης βγήκε στο τρίτο πρόγραμμα και μάλιστα ξεκαθάρισε ότι ναι, προαπαιτείται αυτή η έγκριση. Το είπε και μάλιστα έδωσε το εξής παράδειγμα. Είπε, αν στην περίπτωση που διοριστεί, παραδείγματος χάρη, είχε πει ο δολοφόνος του Σολάκη του Σολομού, δεν πρέπει να εγκρίνουμε για να αποφύγουμε τέτοια φαινόμενα. Άρα δεν νομίζω, είναι και ξεκάθαρο έτσι κι αλλιώς το έγγραφο το λεγόμενο entry into force, το οποίο ήταν η θέση του κυρίου Αναστασιάδη. Πηγαίνοντας όμως, γιατί θέλω κι εγώ λίγη ώρα απλώς να τοποθετήσω. Δεν έχουμε χρόνο, δυστυχώς. Θα πρέπει να έχει διακόψει η κυρία Δημητρίου τόσες φορές που δεν έχω προλάβει να πω αυτό που ήθελα να πω, σαν τελική τοποθέτηση. Χρειαζόμαστε μια νέα στρατηγική. Η πολιτική των τελευταίων 10 χρόνων, των παραχωρήσεων, των υποχωρήσεων, των γενναιόδωρων προσφορών προς την Τουρκία, ελπίζοντας ότι η Τουρκία θα μετακινηθεί κάποτε από τη θέση της, έχει αποτύχει. Άρα πρέπει κάτι διαφορετικό να κάνουμε. Το να πούμε ότι θα πάμε πίσω να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε, δηλαδή από την αποτυχία, δεν βοηθά. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι χρειαζόμαστε μία νέα στρατηγική στο Κυπριακό, όπου δεν θα είμαστε εμείς αυτοί που θα παραχωρούν και θα παίρνουν μόνο οι άλλοι. Πρέπει να δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό και αυτό το διαφορετική Μάλιστα. προσέγγιση είναι να προκαλέσουμε κόστος στην Τουρκία με όποιους τρόπους είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να το προσπαθήσουμε γιατί οτιδήποτε έχει γίνει τα τελευταία 10 χρόνια έχει αποτύχει. Μάλιστα. Απολογούμε από 10 δεύτερα. Αγαπητέ Νικόλο, σε 5 μέρες έχουμε εκλογές. Εμείς αυτές τις μέρες θα συνεχίσουμε να καταθέτουμε ρεαλιστικές προτάσεις για το Κυπριακό. Για την οικονομία, για το κοινωνικό κράτος. Ούτε στασιμότητα, ούτε περιπέτειες. Υπάρχει επιλογή της ευθύνης, της ειλικρίνειας, της σοβαρότητας και της αποτελεσματικότητας. Είναι η επιλογή που θα μας οδηγήσει στο αύριο με ασφάλεια και σιγουριά, που θα μας φέρει την πραγματική αλλαγή και αυτός είναι ο Σταύρος Μαλάς. Μάλιστα. Κύριε Τζέκ. Αγαπητέ Νικόλα, σε αυτές τις εκλογές, όποιοι επιζητούν την πραγματική αλλαγή και όχι την παραλλαγή, είτε στο Κυπριακό. Είδε στην οικονομία, μακριά από συνδιαλλαγές πίσω από κλειστές κουρτίνες, έχουν επιλογή και αυτή είναι ο Γιώργος Λίκας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Είναι δύσκολες ημέρες που απομένουν. Καλή δύναμη σε όλους. Καλή συνέχεια. Και σε αυτό